centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Κατερίνα Πηγατσιώτη. Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται εκεί, για πες μας, γιατί υπάρχουν κάποια χωριά που έχουν προμηθευτεί, υπάρχουν όμως και κάποια χωριά που ακόμη δεν είδαν το χρώμα του ξύλου. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, δυστυχώς. Και να σημειώσω βέβαια ότι υπάρχουν κάποια χωριά που πήραν τα καυσόξυλα. Είναι πάρα πολύ λίγα σε αριθμό. Ένα από αυτά είναι η Κορισσός και όχι όλο το σύνολο των καυσόξυλων που δικαιούνται. Και πάλι και αυτοί, σε σχέση με το χρονικό διάστημα που έπρεπε να τα πάρουν, τα πήραν πάρα πολύ αργά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ όλη η διαδικασία φέτος ξεκινήσαμε από τον τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, την διαδικασία σε συνεργασία η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, με τη μεγάλη αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση, και το τονίζω αυτό, από τον βουλευτή Καστοριάς, τον κύριο Τζικαλάγια, με σκοπό, με απότερο σκοπό, να δρομολογηθούν έτσι οι καταστάσεις, ούτως ώστε οι άνθρωποι να πάρουν γέρος τα καυσόξυλα, τα ξύλα που δικαιούται ο καθένας. Και όταν λέμε γέρος, η διαδικασία αυτή λογικά θα πρέπει να ολοκληρώνεται τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, το πολύ αρχές Σεπτέμβρη. Βέβαια. Έτσι, όπως λοιπόν, μας είπε ένας άλλος συνάδελφός σου πρόεδρος, δεν θυμάμαι ποιο χωριό ήταν, Ελένα, αν θυμάσαι, θέλουμε τα ξύλα με σκόνη και όχι με χιόνι. Πολύ σωστό. Δυστυχώς όμως για άλλη μια χρονιά, ενώ γίνανε όλες εκείνες οι διαδικασίες, και θα αναφέρω σε λίγο ποιες ήταν αυτές, για να πάρουν οι άνθρωποι, οι δικαιούχοι, εν γέρω στα καυσόξυλά τους, παρόλα αυτά θα τα πάρουν με χιόνι. Και πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι από αυτούς ούτε καν με χιόνι. Θα τα πάρουν με σκόνη, αλλά του νέου έτους, δηλαδή τον Μάρτιο με Απρίλιο. Είναι υποκριτικό, είναι μεγάλη κοροϊδία. Και νομίζω ότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη και με βάση την εμπειρία μου και με βάση αυτά που βίωσα το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλη την ευθύνη εξ ολοκλήρου, χωρίς να εξαιρεθεί σε κανένα από όλα τα πεδία για τα οποία συζητούμε, την έχει η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς. Το λέω κατηγορηματικά. Και αυτό το λέω με γιατί... τους οποίους, Κατερίνα, σαν πρόεδρε εσείς των τοπικών κοινωνίων, έχετε κάποια επικοινωνία? Γιατί αν, επειδή το έχω ξανακούσει αυτό και από άλλους συναδέλφους σου, με αυτούς τους ανθρώπους και στη Διεύθυνση Δασμών συνεννοείστε καθόλου, μιλάτε? Έχετε κάποιους διάβλους επικοινωνίας ή όχι? Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, οι οποίοι όμως δυστυχώς δεν είναι αποτελεσματικοί. Οι συζητήσεις μας διαρκώς είναι ήξης αφήξης. Τη μία μέρα λέμε το ένα, την άλλη μέρα λέμε το άλλο. Την τρίτη μέρα εφαρμόζουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μεγάλη ασυνεννοησία. Η πίεση, φαντάζομαι, από τον κόσμο σας από κάτω είναι μεγάλη, διότι δεν ξυπνάτε όλοι οι πρόεδροι ένα πρωί και λέτε τι να κάνω, δεν πάω να ζωρίσω την Διεύθυνση Δασών. Σας ασκείται και εσάς μια πίεση, γιατί όλος ο κόσμος εσάς έχει βγάλει για να του λύνετε τα θέματα και τα προβλήματα. Ή να τα προωθείτε τουλάχιστον. Είμαστε οι αποδέκτες όλων των δίκαιων, το τονίζω αυτό, παραπώνων των συντοπιτών μας, των συγχωριανών μας. Επίσης πρέπει να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία, που με μεγάλη αυταπάρνηση την υπηρετούν όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, όλοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων, δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά, στο καθηκοντολόγιο των προέδρων. Το κάνουμε καλή την πίστη και με αγάπη για να βοηθήσουμε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα για να πάρουν οι άνθρωποι εγκαίρως τα καυσόξυλά τους. Το κάνουμε στην ουσία για τους συγχωριανούς μας. Από αυτά που μαθαίνετε λοιπόν τώρα, Κατερίνα, πού είναι το θέμα, δηλαδή πότε θα τα πάρει, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα πια? Έγιναν, επαναλαμβάνω, συγκεντρώσεις, παρουσία και τη Διεύθυνση Δασών. Την είχε κάνει ο κύριος Τζικαλάγιας, όπως με πρωτοβουλία του κυρίου Τζικαλάγια. Η οποία προχθές την εκπομπή μας τον ξαναρωτήσαμε για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τζικαλάγιας για πρώτη φορά στα χρονικά κατάφερε φέτος και εκταμίευσαν, δέσμευσαν και μετά εκταμίευσαν 50% πάνω το ποσό των προηγούμενων ετών. Γύρω στις 200.000 ευρώ επιπλέον μπήκαν φέτος στα ταμεία,
τα οποία εκταμιεύθηκαν, το τονίζω αυτό, εγκαίρως, σε σχέση με άλλες χρονιές, τρεις μήνες νωρίτερα, δηλαδή δοθήκανε τον τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ναι. Αποδεσμεύτηκαν από την αποκεντρωμένη, λογικά, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Τα ξύλα γιατί δηλαδή, δεν ήταν στη διάθεση, ναι, χρήματα λοιπόν μπήκανε 200.000 επιπλέον, με απότερο σκοπό να πάρουμε περισσότερα χωρικά. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα έτη ήταν μια σκέτη κοροϊδία. Είχαμε φτάσει πέρυσι ναι. να παίρνουν 4 και 3 χωρικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως επικουρικό και δεν καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων σε καυσόξυλα για να βγάλουν την χρονιά. Κατάλαβα. Και όχι, έστω το 50% των αναγκών τους. Φέτος λοιπόν, με πάρα πολλές προσπάθειες ναι. και πολλές πιέσεις και από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων προς τον κύριο Τζικαλάγια και ο κύριος Τζικαλάγιας προς το Υπουργείο, τα κατάφερε και εκταμιεύτηκαν λοιπόν, δοθήκανε άλλες 200.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο από τους προέδρους, δηλαδή μαζέψαμε όλες τις αιτήσεις, τις καταθέσαμε στη Διεύθυνση Δασών, δοθήκανε λοιπόν τα χρήματα και το αποτέλεσμα ποιο είναι, πέρυσι 25 Νοεμβρίου, πολύ αργά φυσικά, της Αγίας Εκατερίνης, 25 Νοεμβρίου οι άνθρωποι παίρνανε ξύλα. Φέτος, με περισσότερα χρήματα, με πιο σύντομες διαδικασίες, σε όλα τα επίπεδα, φτάσαμε σήμερα αρχές Δεκεμβρίου και ακόμη οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ξύλα. Για να φανταστείτε η μεταμόρφωση, για παράδειγμα, η μεταμόρφωση... Α, με τη μεταμόρφωση δεν έχει... έχουμε μιλήσει με τη μεταμόρφωση, ναι, σωστό. Έχουμε η μιλήσει. Μεταμόρφωση ναι. δεν έχει ακόμη το δικαίωμα να μαζέψει τα χρήματα από τους πολίτες και αυτό, γιατί δεν έχει πάρει το OK, την έγκριση, από τη Διεύθυνση Δασών. Έχεις δίκιο. Εγώ καταλαβαίνω. Επίσης σήμερα, να με συγχωρείς Χρήστο, θέλω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με πνίγει και με πιάνει και το παράπονο. Πρώτα, γιατί οι άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες σήμερα που δεν έχουν να ζεσταθούν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν ένα μέρος αυτών των ξύλων που θα χρειαστούν, τον καυσόξυλο, να τα αγοράσουν από τους εμπόρους και το άλλο να περιμένουν πότε θα τα δώσει η Διεύθυνση Δασών. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν μπορούν να αγοράσουν τις τιμές του εμπορίου και περιμένουν να πάρουν αυτά τα ξύλα, που είναι μια μορφή επιδότησης από τη Διεύθυνση Δασών. Υπάρχουν οικογένειες λοιπόν σήμερα σε όλα τα χωριά, και θα μιλήσω περισσότερο για το δικό μου το χωριό, για το Τυχείο, που δεν έχουν ούτε ένα ξυλαράκι για να ζεσταθούν. Αν αυτό μας κάνει εμάς να αισθανόμαστε πιο όμορφα και να μένουμε στο γράμμα του νόμου και να κρυβόμαστε πίσω από μαύρες τρυφογυριστές καρέκλες, λυπάμαι πάρα πολύ, και ο καθένας μπορεί να κάνει σήμερα τηλεεργασία από το σπίτι του, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα έχει η Διεύθυνση Δασών και δεν εξυπηρετείται ο Κοσμάκης. Κάνουν τηλεεργασία λόγω COVID, αλλά εμάς μας εκθέτουν στον COVID. Γιατί το λέω αυτό? Προσωπικά εγώ ως πρόεδρος κοινότητας Τυχιού έκανα 2 φορές φέτος τη διαδικασία. Μία φορά μου είπαν να μαζέψω χρήματα για τους ανθρώπους για 7 χωρικά. Και αφού κατέθεσα συγκεντρωτικά τη λίστα των ανθρώπων με τα χρήματα που δαπανήσανε στην Διεύθυνση Δασών, μετά από 7 μέρες με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε τα 7 χωρικά ότι γίνονται 6. Αυτό ξέρετε τι σήμαινε για μένα, ότι έπρεπε ξανά από την αρχή να κάνω ξανά τη λίστα των εργασιών, των χρημάτων που εισέπραξα, να αφαιρέσω ένα χωρικό από τον κάθε δικαιούχο, να επιστρέψω και να επιστρέψω πίσω την τιμή του ενός χωρικού. Άλλοι έχουν οξιά, άλλοι έχουν δρύ, άλλοι είναι πολύτεκνοι, άλλοι είναι τρίτεκνοι, άλλοι είναι συνταξιούχοι, άλλοι είναι κανονικά. Φανταστείτε λοιπόν αυτό, τι χρόνο εγώ δαπάνησα, πόσο άγχος, ευθύνη, γιατί το παραμικρό λάθος πάλι θα επιβαρύνει εμένα. Και φτάνουμε λοιπόν. Καταθέτουμε με 1000 ζόρια στη Διεύθυνση Δασών, καταθέτουμε και τα χρήματα στην Τράπεζα Ελλάδος, και σήμερα αυτή η διαδικασία έχει ολοκληρώσει και την Παρασκευή, και σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα παίρνει ο κόσμος 301 χωρικά δρύ. Η οξιά ακόμη δεν άνοιξε η διαδικασία για να πάρουν οι δικαιούχοι της οξιάς, αυτοί που δικαιούνται οξιά, δεν άνοιξε η διαδικασία για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε να πάρουν τα ξύλα τους από πάνω από το βουνό. Nice. Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Και εγώ αναρωτιέμαι, γι' αυτό αποδίδω, έτσι ξεκίνησα το λόγο μου και έτσι θα τον τελειώσω, όλη την ευθύνη, όλη την ευθύνη, το λέω κατηγορηματικά, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ακριβώς τι λέω, την έχει η Διεύθυνση Δασών. Όλοι οι πρόεδροι κάναμε τη διαδικασία εγκαίρως όπως έπρεπε, και σε σχέση με τις αιτήσεις και σε σχέση με τα χρήματα.
Ο κύριος Τζικαλάγιας επίσης έκανε το δυνατό, το καλύτερο δυνατό και το απέδειξε. 200.000 ευρώ μπήκαν επιπλέον στα ταμεία για τα καυσόξυλα, για τις ανάγκες των, των δικαιούχων. Των χωριών. Που, ναι. Δεν δικαιούνται όλα. Οπότε τα χωριά, ποιος έχει εξηγήσει. Λοιπόν το πρόβλημα. Έχει κάνει κακό προγραμματισμό η Διεύθυνση Δασών. Και δεν είναι αυτό. Υπάρχει και μια μεγάλη παραπληροφόρηση προς τις υπηρεσίες τις υπόλοιπες, όπως για παράδειγμα στον Δήμο Καστοριάς. Διαρκώς η προϊστάμενη αρχή της Διεύθυνσης Δασών έστελνε έγγραφα ότι να σπέσουν οι προέδροι, για παράδειγμα, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ήδη προέδρια. Άρα η Διεύθυνση Δασών τα έρχνε σε εσάς, δηλαδή. Δηλαδή, βεβαίως, ναι, και άφηνε να υπάρχει ένα ομιχλώδες τοπίο ότι και καλά δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας εμείς οι προέδροι. Εγώ το προσυπογράφω και παίρνω την ευθύνη για όλους τους προέδρους των κοινοτήτων. Όλοι εγκαίρως κάναμε την δουλειά έτσι όπως έπρεπε να την κάνουμε. Και το σημειώνω ότι δεν είναι και μέσα στις υποχρεώσεις των προέδρων αυτό. Είναι προς εξυπηρέτηση και του κόσμου και της Διεύθυνσης Δασών. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι την άλλη φορά που να τα πούμε να μας πεις ότι λύθηκε το πρόβλημα. Η άλλη φορά είναι να πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι. Και επειδή το λέμε αυτό κάθε χρονιά, του χρόνου καλύτερα, ας είναι αυτή η χρονιά η τελευταία της ταλαιπωρίας κάποια στιγμή, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τα ξύλα. Είναι απαράδεκτο. Εύχομαι τον Δήμο που μου έδωσες και σε ευχαριστώ γι' αυτό και για το χρόνο που μου διέθεσες να μπορέσω να εκφραστώ και να αποκαταστήσω την αλήθεια, να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Με αγάπη τα λέω, δεν υπάρχει εμπάθεια το πρόσωπο κανενός. Με πληγώνει το ότι υπάρχουν συμπολίτες μου σήμερα που δεν έχουν να ζεστάνουν τα παιδιά τους. Αυτό. Και εύχομαι ο λόγος μου να φτάσει στα αυτιά των ανθρώπων που πρέπει να φτάσει, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του και από τον Ιανουάριο, όχι του χρόνου, όταν λέμε και μας φαντάζει μακρινό το μέλλον, είναι σύντομα, στον επόμενο μήνα, να αρχίσει η διαδικασία, τον Ιούνιο, Ιούλιο, το πολύ Αύγουστο να ολοκληρωθεί. Να παίρνει ο κόσμος τα ξύλα, βέβαια. Να παίρνει ο κόσμος τα ξύλα. Τώρα τι να τα κάνεις μου σκεμμένα ξύλα. Ποιος δεν καίγονται. Δε, και τώρα να τα πας δεν καίγονται πια. Δηλαδή δεν κατάσταση. Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Και να έχουν το θάρρος να βγαίνουν δημόσια και να λένε τα πράγματα ως έχουν. Και όχι να αποδίδουν τις ευθύνες σε ανθρώπους που πραγματικά δεν τους αναλογούν. Ωραία. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Ήταν η Κατερίνα Πηγατσιώτη, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Τυχίου. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.